Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Capital Sport. Αναφέρουμε ότι είναι τελευταία για την ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2021, αν και έχει και τελικά του Euro, το οποίο μεταφέρθηκε από το 20 στο 21. Θα επανέλθουμε καλώς σε χρόνο των πραγμάτων ξανά τέλη Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Μετά την Ομόνοια που πήρε το πρωτάθλημα, ύστερα από 11 χρόνια, ξεδίψασαν και στην Ανόρθωση. Μετά από 13 χρόνια πανηγύρισαν Τρόπαιο, το 8 είχαν πάρει το πρωτάθλημα και μετά πήγαν στους ομίλους του Champions League, ενώ το 7 είχαν πάρει το κύπελλο πάνω στην Ομόνοια. Ο Δημήτρης Χριστοφόρου, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας της Μεγάλης Κυρίας, είναι απόψε εδώ κοντά μας. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα από όλοι και χαίρομαι που κάνουμε μαζί κλείσιμο σε αυτή την αγωνιστική περίοδο. Απλώς η σχέση οικειότητας με τον συνάδελφο Δημήτρη Χριστοφόρου, γι' αυτό και μιλάμε στον Ενικό. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό πρώτα. Ήσουν αρκετά χρόνια στην αθλητική δημοσιογραφία. Αυτή η εμπειρία, 5-6 μήνες είσαι υπεύθυνος τύπου στην Ανόρθωση. Από τον Νοέμβριο. Από τον Νοέμβριο, εντάξει, 6 μήνες, ναι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι περισσότερη η πίεση του εκπροσώπου τύπου παρά να είσαι να δουλεύεις, ξέρω εγώ, σε ένα ραδιόφωνο, σε μια αθλητική ιστοσελίδα, σε μια εφημερίδα. Αν το ποδοσφαιροποιήσουμε, θα έλεγα ότι είναι η διαφορά του παίχτη από τον προπονητή. Άμα να ακούσει προπονητή να μιλά, θα σου πει ότι η διαφορά, η πιο μεγάλη που συναντά μόλις αλλάξει το ρόλο, είναι ότι εκπροσωπεί ως παίχτης τον εαυτό του, κρίνεται από τη δική του απόδοση, ενώ όταν είναι προπονητής, εκπροσωπεί όλη την ομάδα. Σε αυτή την μεταφορά είναι το ίδιο όταν υπογράφεις τα κείμενά σου, είσαι υπεύθυνος των λόγων των δικών σου. Όταν πας σε μια ομάδα, εκπροσωπείς χιλιάδες. Ναι. Οι οποίοι έχουν γνώμη για όσα εσύ λες και είναι σαφές ότι δικαιούνται και να σε κρίνουν. Γιατί, ναι. Και κρέμονται, όχι, κρίνουν την κάθε λέξη, την κάθε ακριβώς φράση και όχι μόνο οι οπαδοί της ομάδας που σε εργοδοτεί. Αν πεις και κάτι που αφορά κάποια άλλη ομάδα, αμέσως να δώσουν πάνω σου και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νομίζω πρέπει να το ζήσεις αυτό. Δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγεις. Είναι κάτι με το οποίο είτε μαθαίνεις να ζεις, είτε σε καταπίνει. Ναι. Επαναλαμβάνω, όταν βγαίνεις σε μια ραδιοφωνική εκπομπή ή σε μια τηλεοπτική εκπομπή, κυρίως σε μια ραδιοφωνική που μιλάς περισσότερο, όταν σου κάνει μια ερώτηση πέραν του ότι, για παράδειγμα, το θέμα και σπάγια όπως εξελίσσεται για τους τελευταίους μήνες, πρέπει να προσέχεις και την τελευταία σου λέξη για να μην παρενερμηνευτεί. Είναι σαφές ότι σε αυτό το κομμάτι, μιας και το πήραμε στο τεχνικό μέρος, ναι. Όταν κάνεις ραδιοφωνικές δηλώσεις, λες πολλά πράγματα τα οποία μεταφέρονται τα μισά στο γραπτό λόγο στις ιστοσελίδες και μπαίνει ένας τίτλος που είναι αποσπασματικά μια φράση που είπες. Αυτό πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει σχόλια από ένα σωρό κόσμο στα κοινωνικά δίκτυα που δεν έχουν διαβάσει καν τι είπες, μόνο τον τίτλο έχουν δει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια εντύπωση ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ ομάδων ή κάτι, που στην πραγματικότητα τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει. Απλά απομονώθηκε μια φράση από τι είπες. Είναι κομμάτι όμως της δουλειάς, γιατί έχω υπάρξει και στην άλλη πλευρά, ναι, του μικροφόνου και το καταλαβαίνεις, γιατί και η πίεση που έχουν σε ένα φοιτητή που απομαγνητοφωνούν πράγματα δεν είναι εύκολο να μεταφέρεις αυτούσια τα όσα λέγονται. Είναι δουλειά που την έχω κάνει και την ξέρω. Δείχνουμε κατανόηση, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που όντως έχουν δημιουργηθεί και παρεξηγήσεις αχρίαστες, ναι, λόγω μεταφοράς πραγμάτων που έχουν υποθεί. Τώρα, το συμπέρασμα για μένα είναι ότι η πίεση είναι μεγαλύτερη να είσαι spokesman μιας ομάδας παρά να είσαι, ξέρω εγώ, ένας απλός αθλητικός δημοσιογράφος. Εντάξει, άλλοι το αρχισυντάκτης που έχει περισσότερες ευθύνες και αρμοδιότητες. Ειδικά σε ομάδες που κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια σεζόν και δεν έχουν πάρει τίτλο, θεωρούνται αποτυχημένες. Ναι. Τώρα, αυτό που έγινε μετά από 13 χρόνια, όπως και να το κάνουμε, νιώσατε χαρά, νιώσατε ευχαρίστηση. Νομίζω ότι νιώσατε έτσι και μια ανακούφιση και ένα ξαλάφρωμα μες στην οικογένεια της Ανόρθωσης για αυτό που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο Γασιπί. Είχα συναντήσει πάνω στο Θεμιστόκλειο λίγες μέρες πριν το παιχνίδι που είχα πάει να δω τους φίλους εκεί, μια οικογένεια με τα μικρά τους τα παιδιά. Ήταν με τις φανέλες της Ανόρθωσης, είχαν πάει εκεί να πάρουν φανέλα του τελικού που είχαμε βγάλει και με αναγνώρισαν, ήρθαν να μου μιλήσουν και μου είπε το εξής. Ναι. Εδώ είναι η κόρη μου, είναι 10 χρονών και δεν την έχω πάρει ποτέ να πανηγυρίσει. Ναι. Τι θα κάνουμε? Μα που μου είπε έτσι. Και της λέω, το ζητούμενο δεν είναι να συζητάμε τι έκαμε μέχρι τα 10, αλλά από το Σάββατο
να μου λες ότι έχει μερικά λεπτά από τον τελευταίο τίτλο που πανηγύρισε. Ναι. Το λέω το παράδειγμα για να γίνει κατανοητό ότι ήταν τόσο μεγάλη η δίψα και τόσο μεγάλο το βάρος του να είσαι η ανόρθωση και να έχεις 13 χρόνια να πάρεις έναν τρόπαιο, που το καταλαβαίναμε και το λέγαμε και μεταξύ μας ότι ο κόσμος με τον τρόπο που μας συμπεριφέρθηκε όλη αυτή την εβδομάδα του τελικού, το πόσο μας το απέτησε αυτό το τρόπαιο, δεν μας αφήνει την επιλογή να χάσουμε. Ναι. Κατεβήκαμε στο γάσι και δεν είχαμε δεύτερη επιλογή. Υπήρχε μόνο το πώς θα βάλουμε έναν γκολ παραπάνω από τον Ολυμπιακό για να πάρουμε τον τρόπο. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Το ξέραμε ότι δεν θα ήταν. Αλλά ξέραμε επίσης ότι αυτός ο κόσμος το είχε ανάγκη, το απαιτούσε και έπρεπε να το φέρουμε για να διασκεδάσει. Έγινε πολλής λόγος και από ποδοσφαιριστές και από τον Κετσπάγια και από σένα και από άλλους που μίλησαν μετά το ευτυχές τέλος που είχε σε ζωή για την ανόρθωση, στο πώς στήριξε ο κόσμος, ειδικά οι οργανωμένοι, ένα 24ωρο, δύο 24ωρα πριν τον τελικό, την ομάδα. Θέλω έτσι να πεις κάτι για αυτό το κομμάτι, γιατί από κάποιους θεωρήθηκε και υπερβολικό. Θεωρήθηκαν υπερβολικά κάποια πράγματα που ελέγχθηκαν. Να σας πω, ζούμε σε μια περίοδο ιδιαίτερη για την ανθρωπότητα και αυτό το πράγμα προκαλεί στον κόσμο ανάγκη να ξεδώσει. Οι οργανωμένοι μας από το καλοκαίρι του 2018 δεν έχουν μπει στο γήπεδο για να δουν την ομάδα. Ναι. Και το κομμάτι των οργανωμένων, ο μόνος τρόπος να έρθει να μπει στο γήπεδο, λόγω της κάρτας, τα ξέρετε, είναι οι προπονήσεις. Εμείς πήραμε μια απόφαση συνειδητή να χαλαρώσουμε λίγο το πόσο σκληρά προσέχαμε την ομάδα εκείνη την εβδομάδα. Μεταφέραμε τις προπονήσεις του Αντώνης Παπαδόπουλου για να υπάρχει απόλυτη ηρεμία και να προπονούμαστε στις ώρες και με τις προβολές που ήθελε ο προπονητής για να είμαστε κοντά στις συνθήκες του τελικού. Αλλά την τελευταία μέρα, αφού οι οργανωμένοι μας ειδοποίησαν ότι ήθελαν να είναι εκεί να στηρίξουν τους παίκτες, και επειδή οι ποδοσφαιριστές, η πλήστη του ρόστερ μας, δεν έχουν δει αγώνα χωρίς κάρτα, δεν έχουν δει αγώνα. Ελάχιστα παιχνίδια έγιναν φέτος με κόσμο. Ναι. Δεν ήξεραν τι σημαίνει κόσμος στην όρθωση. Και μπορεί να ήταν κάποια DVD, αλλά άλλο να το βλέπεις και άλλο να το ζεις. Και ο προπονητής μας είπε στο τέλος της ημέρας, όταν φτάσαμε στο σημείο να τους αφήσουμε να μπουν μετά το τέλος της προπονήσης, είπε ο προπονητής: όχι, βάρτε τους και θα μου κάνουν τη δουλειά μου. Ναι. Και μας το εξήγησε μετά τον αγώνα τι εννοούσε, ότι ήταν πολύ πιο εύκολο για τον ίδιο να δει παίχτες που να το θέλουν όσο ποτέ να πάρουν τον τρόπο. Γιατί εξήγησε ο κόσμος τους παίχτες που δεν τους άφηνε να βγουν από το λεωφορείο να πάνε στο ξενοδοχείο τους. Να δείξει, ο Κεσπάγια είναι από τους ανθρώπους που ξέρει περισσότερο από πολλούς τι σημαίνει στήριξη του κόσμου. Mm-hmm. Έζησε εκρήξεις του κόσμου τότε που η ομάδα πήγε στους ομίλους του Champions League. Τα έζησα και εγώ από κοντά εκείνα και τώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ξέρω εγώ. Και σίγουρα είχε στο μυαλό του, ήταν πραγματική ντόπα αυτό που έγινε από τον κόσμο. Μας είπε είναι το καλύτερο team talk που θα μπορούσε να γίνει. Ναι. Για να γίνει κατανοητός στον τελευταίο ποδοσφαιριστή μας πόση αξία, πόση σημασία έχει για τον κόσμο αυτό το τρόπο. Και το καταλάβαμε και με το τι ακολούθησε της κατάκτησης του τίτλου στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Εντάξει, έχουν ήδη γίνει αναλύσεις για το τι μέτρησε ειδικά στην παράταση, ότι μίλησε νομίζω η φανέλα, η βαριά φανέλα, ο Ολυμπιακός ήταν ένας άξιος αντίπαλος, με το σπαθί του πήγε μέχρι εκεί, αλλά νομίζω ότι στην παράταση Δημήτρη Χριστοφόρου μέτρησε η ιστορία που λέμε της ομάδας. Δηλαδή, όπως και να κάνουμε μπορεί, αλλάζουν οι ποδοσφαιριστές, αλλά είναι άλλο πράγμα να παίζεις την ανόρθωση, είναι άλλο πράγμα να παίζεις τον Ολυμπιακό. Και το καταλαβαίνεις από το πόσο οι ποδοσφαιριστές μας, επειδή εμείς τους βιώναμε όλη την εβδομάδα, πόσο έτοιμοι ένιωθαν. Είναι γεγονός ότι είχαμε από ένα σημείο της σεζόν και μετά καταλάβει, από σύμπτωση ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μας έκανε να το καταλάβουμε, όταν μας είχε κερδίσει το Μακάριο, ναι, πως το πρωτάθλημα δεν ήταν στόχος που μπορούσε πλέον να διεκδικηθεί. Επικεντρωθήκαμε στο κύπελλο και το έβλεπες, το καταλάβαινες από πολλές λεπτομέρειες, μικρές και μεγάλες, ότι οι ποδοσφαιριστές. Πάντως βλέπουμε και το πάθος εδώ στον πανηγυρισμό του Αρτηματά. Ναι, αυτό, ήταν αυτό που εξήγησες πριν, το βλέπουμε εδώ και σε εικόνα. Ο Κωστάκης βεβαίως είναι ένας άνθρωπος που ήρθε στην ομάδα μας πριν 2 χρόνια και μπορώ να σου πω, Πόλη, ότι ο ίδιος επέλεξε να έρθει. Σαφώς τον θέλαμε, σαφώς του κάναμε πρόταση, ναι, αλλά επέλεξε και με τον τρόπο του το έκανε γνωστό σε όποιους έπρεπε, ότι ήθελε
να έρθει στην ομάδα μας. Ήταν και παραγωνισμένος εκεί που ήταν, αλλά του έδωσε μια θέση ηγέτη, τον έκανε ηγέτη ο Κεσπάγια. Εμείς ως τέτοιον θέλαμε να τον φέρουμε, να είναι ο εκπρόσωπος του κυπριακού στοιχείου στην ομάδα. Έφτασε να είναι αρχηγός της και η κατάληξη αυτής της διετίας που είμαστε μαζί ήταν η καλύτερη δυνατή. Είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, άνθρωπος που θέλεις να έχεις. Να τον ξέρει. Θέλει τέτοιου παίχτε και εκεί του ξέρει με στα αποδυτήρια για να μπορεί να φτάσει σε διακρίσει όπως και να. Και σαφώς χρειάζεται να υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που να έχουν γεννηθεί εδώ για να είναι γνώστες του μεγέθους της ομάδας και να το μεταφέρουν πιο εύκολα και στους συμπαίχτες τους που μπορεί μόνο από Google Search ή από το YouTube να έχουν δει τι είναι η ανόρθωση. Ναι. Τώρα, έγιναν κάποιοι πανηγυρισμοί στο γήπεδο, πήγαν και στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Η αλήθεια, επειδή ήταν αργά, δεν προγραμματίζεται κάποια φιέστα, γιατί είχε λεχθεί ότι μπορεί να γίνει μια φιέστα. Να σας πω. Ο ίδιος ο κύριος Χαμπουλάς είχε ρωτηθεί στον Αλφα μετά τη λήξη. Θα γίνει κάτι. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα, δεν διοργανώσαμε απολύτως τίποτα ως ανόρθωση την ημέρα του αγώνα. Και δεν το κάναμε γιατί. Όπως ήρθαν... Τα πλάνα αυτά είναι στο Παπαδόπουλο. Ναι, στο Παπαδόπουλο. Ναι. Όταν όπως ήρθαν τα πράγματα, ήμασταν εντός ορών απαγόρευσης κυκλοφορίας. Οπότε αντιλαμβάνεστε, θα ήταν αδύνατο να διοργανωθεί το οτιδήποτε. Όμως ο κόσμος ήταν ασυγκράτητος. Εντάξει. Οπότε έπρεπε να διαχειριστούμε μια κατάσταση δύσκολη εκείνη τη στιγμή. Και η μόνη λύση που μπορούσε να βρεθεί ήταν αυτή που τελικά έγινε: να μπει ο κόσμος μέσα, να χειροκροτήσει τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, έχουν λεχθεί πολλά και για τους Ανορθωσιάδες που πανηγύρισαν το βράδυ του Σαββάτου και για τους Ομονιάδες που πανηγύρισαν 5 μέρες πριν. Όμως αυτοί που είναι ποδοσφαιρόφιλοι και που υποστηρίζουν κάποιες ομάδες μπορούν να καταλάβουν. Μάλλον λένε ότι και αυτοί, αν ήταν στη θέση και των Ανορθωσιατών και των Ομονιατών, θα έκαναν το δύο πράγμα. Το θετικό είναι ότι η κατάσταση δείχνει να εκτονώνεται, να είναι καλή επιδημιολογική εικόνα και ελπίζουμε να πάει έτσι. Μπορώ να σου επικαλεστώ τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είναι φίλαθλος. Ναι. Γιατί αυτό είπε και ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση, φιέστα ναι, είναι κάτι που έχουμε στο πλάνο μας, όχι μόνο για την κατάκτηση του κυπέλλου, αλλά γιατί δεν γιορτάσαμε με τον κόσμο τα 110 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου και είχαμε πει από τότε ότι περιμένουμε να χαλαρώσουν τα μέτρα σε βαθμό που θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε τον αριθμό των οπαδών που θα θέλουν να έρθουν σε μια τέτοια γιορτή. Ναι. Οπότε το έχουμε υπόψη μας και θα έρθουμε. Αλλά θα γίνει κάτι, πρέπει να είναι εντός των ημερών να μην φύγουν για διακοπές οι παίχτες. Όχι, αυτό δεν προλαβαίνουμε. Αυτό έχει ήδη γίνει. Οι παίχτες έχουν φύγει. Α, έφυγαν ήδη. Ναι, γι' αυτό είναι ο λόγος που δεν μπορούσε να γίνει σήμερα αυτές τις μέρες. Αν εννοείς ότι όταν θα επιστρέψουν αυτοί που θα είναι. Σκεφτόμαστε στην ανόρθωση... ίσως. Μια σκέψη είναι να το συνδυάσουμε με την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, αλλά. Είναι κάτι που το ΔΣ το συζητά και όταν θα έχουμε κατάληξη θα ανακοινώσουμε στον κόσμο κάθε λεπτό. Τώρα, να πάμε στο θέμα που νομίζω και εσύ βρέθηκες πολλές φορές που μίλησες σε εκπομπές σε δύσκολη θέση. Ήταν αυτό που αφορά στο μέλλον και σπάγια. Και τώρα από τις δηλώσεις που έκανε ο ίδιος, από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Πουλαΐδης, από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Χαμπουλάς, καταλαβαίνουμε ότι έμειναν κάποιες. Λεπτομέρειες για να πέσουν οι υπογραφές. Έτσι είναι τα πράγματα, ή μπορεί να έχουμε καμιά ανατροπή. Λέγαμε όλο αυτό το διάστημα, μιας και επικαλέστηκες και δικές μου αναφορές και γενικότερα, ότι αποφασίστηκε από κοινού να το συζητήσουμε σε βάθος το ζήτημα όταν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Mm. Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο, την Κυριακή πανηγυρίσαμε και από Δευτέρα μπήκαμε στα πιο βαθιά. Έγινε μια κουβέντα, συμφωνήθηκαν οι βασικές αρχές της συνεργασίας. Από εκεί και πέρα όμως η διοίκηση. Διαχειρίζεται την κατάσταση με σοβαρότητα ως προς το ότι ο Τιμούρ Κεσπάγια δεν είναι απλά ο προπονητής μας. Για να το πω με αγγλικούς όρους για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ, δεν είναι coach της ανόρθωσης. Είναι, ο Τιμούρ Κεσπάγια είναι manager. Μα κάνει ακριβώς αυτός, επιλέγει τους παίχτες. Έχει διευρυμένα καθήκοντα γιατί αυτός είναι ο ρόλος που έχει στην ομάδα. Οπότε μαζί του δεν θα συζητήσεις μόνο το δικό του συμβόλαιο, θα συζητήσεις ένα σωρό πράγματα. Ναι, όχι, θέλουμε... αυτό που βγαίνει, δεν ξέρω αν το επιβεβαίωσε εσύ κάπου, αλλά έχει βγει σε αρκετά ρεπορτάζ από την Κυριακή κυρίως, ότι θα είναι αυξημένος ο προϋπολογισμός. Είναι σωστό αυτό ή απλώς είναι... Αυτό είναι ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε ενώπιον των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και όχι δημόσια. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι η συμφωνία... Επειδή ο ίδιος ο Κεσπάγια, συγγνώμη σε διακόπτω, έχει βγει στον Αντένα την Κυριακή το βράδυ και είπε ότι δεν είναι μόνο το δικό μου θέμα θα ανανεώσω να υπογράψω ένα συμβόλαιο, αλλά η ομάδα πρέπει να πάει να πάρει πρωτάθλημα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι για να μπορέσει να πάρει πρωτάθλημα πρέπει να
υπάρξει μεγαλύτερο ποσό προϋπολογισμό. Στη δημόσια τοποθέτηση του προπονητή μας έδωσε σε γενικότερο πλαίσιο ποιος είναι ο δικός του προσανατολισμός. Δηλαδή θέλει να είναι σε ομάδες πρωταθλητισμού. Εμείς θεωρούμε την ομάδα μας τέτοια, αλλά τα επιμέρους, δηλαδή τις λεπτομέρειες του τι εννοεί, τι πρέπει να γίνει για να είναι η ομάδα μας ικανή να πάρει το πρωτάθλημα, είναι αυτά που συζητάμε αυτές τις μέρες. Και να ξέρει ο κόσμος ότι εντός της εβδομάδας το πιθανότερο σενάριο θα υπάρξει κατάληξη, αλλά αυτή η κατάληξη θα είναι με ειλικρίνεια να έχουμε συμφωνήσει με τον προπονητή μας τα πάντα τα οποία ζητά. Δηλαδή, να μην αφήσουμε πράγματα να αιωρούνται απλά για να βγει μια ανακοίνωση νωρίς και να προκαλέσουμε τεχνητό ενθουσιασμό. Αυτό που είπες τώρα, θα σε ρωτούσα νωρίτερα, αιωρούνταν πράγματα αυτούς τους τρεις από το Γενάρη, mm-hmm. βασικά, που βγήκαν κάποια δημοσιεύματα. Και γι' αυτό είπα ότι ήταν και η δική σου θέση δύσκολη. Mm-hmm. Γιατί έλεγε και τα δικά του και τις πάγια στις συνέντευξεις τύπου. Οι δημοσιογράφοι τα ερμήνευαν με τον δικό τους τρόπο. Μετά σε καλούσαν εσένα να μιλήσεις. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μετά την κατάκτηση του κυπέλλου, πλέον δεν είσαι σε τόσο δύσκολη θέση εσύ. Δεν είναι σε δύσκολη θέση αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Ο κύριος Πουλαΐδης, ο μεγαλομέτωχος, ο κύριος. Δηλαδή η κατάκτηση του κυπέλλου έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Για να μην. Για πάρα πολλά θέματα. Για πάρα πολλά θέματα και να σου πω, Πόλη. Προτιμούμε από το να μας κάνει όλη μέρα τις ερωτήσεις ο κόσμος για το τι θα κάνουμε, ποιος θα φύγει, ποιος θα έρθει, ποιος θα μείνει, να τον βλέπουμε να φωτογραφίζεται με το κύπελλο ναι. και με τα υπόλοιπα να ασχολούνται αυτοί που πρέπει να ασχολούνται. Η διοίκηση και ο ίδιος ο προπονητής. Απλά αυτό που θέλω να περάσει ως μήνυμα στον κόσμο είναι ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα στην ουσία του για το αν θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί. Είτε από την πλευρά του είτε από τη δικιά μας. Ναι. Αλλά συμφωνήσαμε ότι θα γίνει μέσα από μια συνολική συμφωνία που θα αφορά στα πάντα, ώστε και οι δύο πλευρές να είναι βέβαιες ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί με το στόχο τον ξεκάθαρο η ομάδα να κάνει πρωταθλητισμό τα επόμενα χρόνια. Είπες κάτι προηγουμένως ότι ο Κεσπάγια δεν είναι απλά προπονητής, είναι και μάνατζερ, δηλαδή διαχειρίζεται και τον μπάτζετ ο άνθρωπος αυτός, όπως γίνεται και σε ομάδες. Στην Αγγλία όμως, να μην ξεχάσουμε κάτι άλλο, ότι ο Κεσπάγια είναι ένας άνθρωπος, σύμβολο για την ανόρθωση, καλός ή κακός. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που πήρε την ομάδα στους ομίλους του Champions League, πήρε πρωταθλήματα, πήρε τρόπαια και φαίνεται ότι τα κατάφερε η ομάδα με τον Κεσπάγια μετά από 13 χρόνια. Θα το πω πολύ για να έτσι λίγο straight που λέμε, σταράτα. Ναι. Τον Τιμούρ Κεσπάγια δεν τον φέραμε στην ανόρθωση για να θυμηθούμε τα παγιά. Τον φέραμε για να ζήσουμε τα καινούργια. Ναι. Και αυτή, σωστά τη στιγμή, το έθεσες, ναι. αυτή τη στιγμή νιώθουμε ότι αρχίσαμε να τα ζούμε. Ναι, αυτό είναι η ουσία. Δηλαδή, επειδή διαφοροποιείται το σκηνικό στο ποδόσφαιρο, σίγουρα άλλο το 2008 και άλλο το 2021, αυτό πρέπει να καταλαβαίνουν και οι ποδοσφαιρόφιλοι. Γιατί ίσως να μην είναι τόσο εύκολο τώρα μια ομάδα να κάνει μια αυτοκρατορία. Διότι βλέπουμε ότι αλλάζουν οι ισορροπίες και τα οικονομικά μεγέθη. Είναι και πολύ διαφορετικός ο ανταγωνισμός. Ομάδες όπως η ΑΕΛ, ο Απόλλωνας, η ΑΕΚ ναι. δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο τότε ναι. που είναι τώρα. Ναι. Τώρα, να μπούμε στο θέμα των παιχτών, γιατί Μάλιστα. νομίζω ότι θα έχει πολλή δουλειά ο Κεσπάγια, θα έχει πολλή δουλειά η διοίκηση. Πριν μιλήσουμε για την Ευρώπη, γιατί εντάξει, είναι καλά τα νέα. Μάλλον να μιλήσουμε πρώτα για την Ευρώπη και να αφήσουμε για μετά. Γιατί καταλαβαίνω ότι ο Κριασβίλη έκανε δηλώσεις χθες ότι θα φύγει και μπορεί να πάει, το θέλει η Ομόνια, είπε, το θέλει ο ΑΠΟΕΛ. Αλλά να μιλήσουμε πρώτα για την Ευρώπη και μετά για τα θέματα των ποδοσφαιριστών. Τελικά η ανόρθωση ωφελήθηκε από αυτό που έγινε και έτσι πώς ακριβώς είναι το σκηνικό, για να ξέρει και ο κόσμος πιο επίσημα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εμείς έχουμε απευθυνθεί μέσω της Ομοσπονδίας στην UEFA για να έχουμε συγκεκριμένη απάντηση πάνω σε αυτό. Μας υπόθηκε ότι θα ολοκληρωθούν όλες οι διοργανώσεις και μετά θα εκδοθεί η σχετική ενημέρωση προς τις ομάδες για το πού αγωνίζονται, πότε και όλα αυτά. Ναι. Όμως, όντως. Ξέρω ότι ασχολήσουν και πριν, σαν δημοσιογράφος, με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όντως, έχουμε ακούσει κι εμείς την πληροφόρηση που θέλει την ομάδα μας αντί στο Conference League να παίζει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη αυτή, κυρίως για το γεγονός ότι θα παίξουμε Αύγουστο και αφού θα παίξουμε Αύγουστο σημαίνει ότι η τιμωρία μας του ενός αγώνα και κλεισμένο το θηρό λήγει 31 Ιουλίου,
Άρα θα παίξουμε και με κόσμο. Επειδή περνούν 8 χρόνια. Ναι. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό ακόμα και από την εξέλιξη ότι παίζουμε Europa League. Επίσης, προχωρώντας ένα γύρο και παίζοντας τη δεύτερη διδαξή διοργάνωση αντί στην τρίτη, έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή, αν αποκλειστούμε στο Europa League, θα πάμε στο Conference. Άρα δεν τελειώνει σε δύο βράδια η ευρωπαϊκή μας πορεία, κάτι που είναι από μόνο του σπουδαίο. Ναι. Βέβαια, αυτή είναι μια ευκαιρία που μας δίνεται και καλούμαστε να κάνουμε όλα όσα πρέπει, ώστε στις 5 του Αυγούστου η ομάδα να είναι έτοιμη για να αρπάξει αυτή την ευκαιρία από τα μαγιά. Εντάξει, όμως αυτό δίνει κάποιο χρόνο. Άλλο να παίξεις 5 Αυγούστου και άλλο να παίξεις, ξέρω εγώ, μέσα του Ιούλη. Αν και νομίζω φέτος, επειδή είναι και το ευρωπαϊκό, το Euro, μπορεί να καθυστερήσουν λίγο. Τέλος πάντων, για παράδειγμα, οι Άλκοι Απόλλων νομίζω θα παίξουν 22-29. Ναι, έτσι. Έχετε κάποιες μέρες για τον προγραμματισμό, όποιες πάγια και οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν με το κομμάτι το μέσα έξω, έχουν μέρες, κάθε μέρα μετράει. Είναι γεγονός, όπως γεγονός είναι επίσης ότι στο Europa League είναι άλλο επίπεδο οι αντιπάλοι των προκριματικών σε σχέση με αυτούς που υπάρχουν στο Conference. Άρα θα μάθουμε 15 ή 16 του Ιούνιου. Ναι, αλλά θα είναι η ανόρθωση, θα είναι στον όμιλο των αδυνατών. Όχι, όχι. Ο τρόπος που η UEFA χώρισε τις ομάδες δεν είναι με την βαθμολογία τους. Αυτές που παίζουν Europa League είναι σε ένα group και θα κληρωθούν με αυτές που θα αποκλειστούν από το Champions League. Έτσι τα χώρισε. Okay. Άρα δεν είναι θέμα ισχυρών ή ανίσχυρων. Δηλαδή, είμαστε εμείς, ας πούμε, στους θεωρητικά ισχυρούς και η Γαλατασαράι στους ανίσχυρους. Δεν είναι ανίσχυρη η Γαλατασαράι. Ναι, προσπαθώ να δώσω στον κόσμο ένα παράδειγμα. Οπότε εμείς θα ξέρουμε στις 19 του Ιούλη, που είναι η κλήρωση για τον δικό μας το γύρο, θα ξέρουμε το ζευγάρι με το οποίο θα κληρωθούμε και ο χαμένος θα είναι ο αντίπαλός μας. Ναι. Και να πούμε βέβαια ότι το πιθανότερο από τη στιγμή που τελικά η κυβέρνηση άναψε το πράσινο φως και υπήρχε κόσμος και στον τελικό του κυπέλλου και στο τελευταίο παιχνίδι της Ομόνιας με τον Απόλλωνα, αν όλα πηγαίνουν καλά, Δημήτρη, θα έχετε και κόσμο στο δικό σας γήπεδο, στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Εννοείται ότι οι ορθωσιάτες πεθύμησαν να βρεθούν κοντά στην ομάδα, πέραν από αυτούς που πήγαν και πανηγύρισαν, και οι υπόλοιποι να δουν την ομάδα. Γιατί νομίζω ότι η ανόρθωση και η Ομόνια, με βάση την περσινή σεζόν πριν να ξεκινήσει η πανδημία, θυμάσαι την υποστήριξη που είχε και η ανόρθωση και η Ομόνια στα εντός έδρας παιχνίδια. Η ανόρθωση και η Ομόνια είναι οι ομάδες που αυτή τη διετία, αν κρίνουμε συνολικά, ξεχώρισαν στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Δηλαδή, να βάλουμε και τα δύο χρόνια κάτω. Όχι, με την έννοια ότι για τη λαϊκή, για την υποστήριξη του κόσμου εννοώ. Και είναι και οι δύο ομάδες από τις μεγαλύτερες του νησιού που είχαν μια δεκαετία ξερή. Ναι. Αυτά είναι γεγονότα που βοήθησαν στο να έχουμε αυτή την μαζική υποστήριξη που είχαμε. Αλλά ο Ορθωσιάτης, οφείλουμε να το παραδεχτούμε ότι αν δει κανείς την πορεία μας σε ό,τι αφορά στην υποστήριξη μέσα από τους κατόχους διαρχίας μας και γενικότερα τον κόσμο που είναι δίπλα μας, επηρεάζεται ίσως λιγότερο από όλους από τη θέση της ομάδας. Πολλοί οπαδοί μας, επειδή συνδέουν την ομάδα με ό,τι συμβολίζει από το 1974 και μετά, θεωρούν τη στήριξη στην ομάδα ως υποχρέωσή τους, γιατί το Αντώνης Παπαδόπουλος είναι το σπίτι τους, στο οποίο μαζεύονται όλοι και θυμούνται την πόλη τους. Από όποια, εννοείς ότι από όποια επαρχία, σε όποιο σημείο της ελεύθερης Κύπρου κατοικούν, δεν σκέφτονται να πάνε στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Νιώθουν ότι είναι το σπίτι τους εκεί. Εκεί μαζεύονται για να θυμηθούν την πόλη τους, να μιλήσουν για την πόλη τους και να δουν την ομάδα τους. Είναι ένας συμβολισμός που αν δεν είσαι μέρος του, είναι δύσκολο να τον καταλάβεις. Το έζησες όμως και αυτό τώρα. Ως άνθρωπος που εργάζεσαι στην ανόρθωση, έζησες αυτό το ότι πολλοί αφιέρωσαν τον τίτλο, δηλαδή το ότι είναι μια ομάδα που σχετίζεται έντονα με την ΑΜΟΧΟΣ, το και η Σαλαμίνα φυσικά, αλλά και η ανόρθωση και σε προηγούμενες μεγάλες διακρίσεις. Άλλωστε, βλέπουμε πολύ κόσμο να τραγουδά το γνωστό τραγούδι «Χώμα που υπερπάτησα, γη που νοσταλγώ». Αυτή τη φορά το ζήσες ως εργαζόμενος στην ομάδα και αντιλαμβάνομαι ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι, και το καταλαβαίνεις ότι θα συναντήσεις μαζικά 1.000 ανορθωσιάτες, ας πούμε, στον ίδιο χώρο, 1.600 που είχαμε στο ΓΑΣΥΜΠΗ, και μπορεί να έχουν έρθει εκεί από οπουδήποτε. Ναι. Γιατί κατοικούν οπουδήποτε. Δεν έχουμε δυστυχώς το πλεονέκτημα του να είμαστε στην πόλη μας, όμως φωγές προσφυγικές, όσοι ξέρουν τι εννοώ, καταλαβαίνουν, υπάρχουν παντού. Και στη Λεμεσό και στη Λευκοσία και στη Λάρνακα
εννοείται στην ελεύθερη επαρχία μοχός του, είναι πάρα πολλές. Και αυτό το πράγμα καμιά φορά δημιουργεί και ζητήματα διαφοράς σε κάποια ζητήματα νοοτροπίας. Είναι πράγματα που ο προσφυγικός κόσμος τα ξέρει. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που ενώνει τους πάντες είναι η ομάδα. Γιατί η ομάδα συμβολίζει για τον κόσμο την πόλη τους. Είναι ό,τι έχουν ζωντανό κύτταρο να τους θυμίζει την αμόχωστο. Και το να βλέπεις παιδιά των 10 χρονών, των 12 χρονών, που δεν έχουν ζήσει ποτέ εκεί, να σου στέλνουν μηνύματα «παίξετε για την αμόχωστό μας», καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Δεν είναι απλά εντάξει, ένα αυτό τόπι. Που λες το τόνισε και πριν τον τελικό και σπάγια ο ίδιος με δήλωσή του. Επειδή και αυτός είναι τόσες δεκαετίες στην ανόρθωση. Έχει νεποτιστεί και ο Τιμούρ με την νοοτροπία μας. Δηλαδή είναι, σκέφτεται σαν ένας από εμάς. Εντάξει, είδε και το γνωστό σύνθημα που του φώναζαν παλιά για τον Τιμούρ, δήμαρχος του Βαρόση. Άλλωστε, εντάξει, είναι γνωστή. Λοιπόν, να πάμε διαφημίσεις και θα μιλήσουμε βεβαίως και για τον προγραμματισμό, όσα μπορεί να μας πει ο Δημήτρης ο Χριστοφόρου, για τους παίχτες που φεύγουν, για τους παίχτες που μπορεί να φύγουν, αλλά και για τον... Για την αξιοποίηση, την οικονομική, να την πω, εμπορική εκμετάλλευση, γιατί λογικά, όπως είπαμε πριν, πλέον θα ανοίξουν για κάποιους οι κερκίδες με τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θα μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι. Θα έχουμε μετά την επιστροφή μας και μια σύντομη τηλεφωνική παρέμβαση από τον Λιάσο Λουκά, τον προπονητή του Άρη Λεμεσού. Πάμε διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, εκπομπή Capital Sports. Εδώ κοντά μας στον τηλεθάλαμο είναι ο Δημήτρης Χριστοφόρου, εκπρόσωπος τύπου της Κυπελλούχου Ανόρθωσης. Εντάξει, Κυπελλούχος και πρωταθλήτρια Ομόνοια Κυπελλούχος είναι πράγματα που έλειψαν και από τους Ανορθωσιάτες και από τους Ομονιάτες. Πόσα χρόνια το ακούσουν αυτό. Είναι γι' αυτό που θα έχουμε ένα Super Cup που έχει πάρα πολλά χρόνια να το δούμε με αυτή τη σύνθεση. Πάντως είδαμε μια, να το πω έτσι, έφτιαξε η σχέση. Μετά τον τελικό, τα συγχαρητήρια της Ομόνιας, η δική σας απάντηση, κάπου άρεσε στους ποδοσφαιρόφιλους. Χαίρομαι που συνέβη έτσι, ενώ που άρεσε κιόλας, γιατί εντάξει, εντάσεις θα υπάρχουν. Δύο μεγάλες ομάδες πάντα θα έχουν αντιπαλότητα, γιατί πολύ συχνά τους προκύπτει να διεκδικούν τα ίδια πράγματα. Και αυτό το πράγμα σίγουρα φέρνει καμιά φορά και να πεις μια κουβέντα παραπάνω, συμβαίνουν αυτά. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί μας είχαν ως μεγάλους αντιπάλους λόγω των όσων συνέβησαν πέρσι. Και θέλαμε να είμαστε, δηλαδή ο στόχος μας ήταν να κοντράρουμε την Ομόνοια για το πρωτάθλημα. Δεν το κρύβουμε αυτό, δεν το έχουμε κρύψει ποτέ. Ναι. Δεν τα καταφέραμε. Όμως δεν έχουμε και κάτι να χωρίσουμε έξω από τις γραμμές του γηπέδου. Σωστό. Είμαστε δύο μεγάλες ομάδες που διεκδικούμε και φαντάζομαι ότι και στην Ομόνοια θα σας πούν το ίδιο, ότι δεν θέλουν να είναι μια χρονιά αλλά να έχουν διάρκεια. Οπότε. Θα τα ξαναπούμε για μάχες κορυφής και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Να πάμε στον προπονητή του Άρη Λεμεσού, τον Λιάσο Λουκά. Θα είναι και ο Άρης ξανά μετά από 3 χρόνια στην πρώτη κατηγορία και βεβαίως η νέα παρουσία, εντελώς νέα παρουσία, παρθενική για την ΠΑΕ Κερίνιας, μια προσφυγική ομάδα. Καλησπέρα, Λιάσο. Καλησπέρα, Λιάσο Λουκά. Ξέρω γιατί δεν τον ακούμε. Καλησπέρα κύριε Πολύ σε εσάς, στους τηλεθεατές σας, στον κύριο Δημήτρη που είναι εκεί. Ναι. Εντάξει, ο Άρης επιστρέφει νομίζω στην κατηγορία που ανήκει. Δηλαδή και ο Δημήτρης και εγώ θεωρούμε τον Άρη ομάδα πρώτης κατηγορία. Ναι, εννοείται. Είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία. Επιστρέφει εκεί που ανήκει όπως το είπετε. Δώσαμε χαρά στον κόσμο που για 3 συνεχόμενα χρόνια είναι στη δεύτερη κατηγορία. Πετύχαμε τους στόχους μας και αυτό μας κάνει πολύ περήφανος και χαρούμενος. Πάντως, επειδή είπε κάτι για την περσινή χρονιά ο Δημήτρης προηγουμένως, ότι ουσιαστικά το ότι διακόπηκε λόγω κορονοϊού και δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, το κύπελλο την περασμένη σεζόν, και στον Άρη, επειδή διακόπηκε το πρωτάθλημα, επίσης του στέρισαν το δικαίωμα πέρσι, ήσουν και πέρσι εκεί, να διεκδικήσει την άνοδό του. Ναι, ακριβώς όπως τα λέτε, βιώσαμε και εμείς μια αδικία λόγω καταστάσεων, λόγω της πανδημίας. Η αλήθεια να λέγεται ήταν προς το συμφέρον του 90% των ομάδων της ΚΟΠ.
Εντάξει, πέρασε αυτό. Είναι μια κακιά ανάμνηση για μας, όπως και η αδιαμόρφωση και ίσως και για κάποιους άλλους. Από εκεί και πέρα είμαστε χαρούμενοι που πήραν παράταση ένα χρόνο η επιτυχία της ομάδας μας να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Και ζούμε και τώρα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια για την Ομόνοια για το πρωτάθλημα, την ανόρθωση της ομάδας που βγήκε στην Ευρώπη, όπως και στην ομάδα της ΠΑΕΚ που πήρε την ανόρθωση. Αλλά και στον Οθέλο, να πούμε και για τον Οθέλο ότι ουσιαστικά έχασε την άνοδο στο τελευταίο λεπτό. Ήταν κρίμα για τον Οθέλο, για οποιαδήποτε από τις τρεις ομάδες, γιατί πάλευαν από την αρχή, ήταν στις πρώτες θέσεις. Ακόμα και η Αγία Νάπα από τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος ήταν εκεί κοντά. Είναι μεγάλη αδικία, μια αδικία ποδοσφαιρική. Στο ποδόσφαιρο πάντα είναι κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν. Ναι, σωστά. Ναι. Τώρα, βγαίνει εδώ και μερικές μέρες με εβδομάδες ότι ο Άρης θα μπει σε εντελώς διαφορετικά καλούπια τη νέα αγωνιστική περίοδο στην πρώτη κατηγορία. Έχει συζητήσει με τους ανθρώπους που ανέλαβαν την ομάδα, είναι Ρώσος επενδυτής. Ακούγεται ότι, όχι ακούγεται, είναι και ο κ. Αριστοδήμου εκεί, από ό,τι μαθαίνουμε, ο πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα. Έχεις κάνει κουβέντα ήδη για, για τη νέα σεζόν? Κοιτάξτε, ο άνθρωπος έδειξε από τη μέρα που πάτησε το πόδι του στον Άρη, εδώ και 5 μήνες περίπου, ότι έχει έναν όραμα, ήθελε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Είναι ένας άνθρωπος επιτυχημένος στις επιχειρήσεις που έχει. Ο Άρης ήταν μια ομάδα που είχε προοπτική για να ανέβει στην πρώτη κατηγορία και θέλει να κάνει άκρος επαγγελματική αυτή την ομάδα και να την ανεβάσει, να ξεφύγει από αυτό που ήταν μέχρι σήμερα. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Το δείχνει με πράξεις από τη μέρα που ήρθε. Έχει αλλάξει τη λειτουργία της ομάδας σε οργανωτικό επίπεδο και το μέρος του ΚΕΡ που θα το κάνει πράξη σύντομα είναι να την αλλάξει και στο αγωνιστικό. Ναι, αλλά εσύ έχεις συμβόλαιο με την ομάδα, έκανες ήδη συζήτηση ότι θα είσαι στο καινούριο project, να το θέσω έτσι? Όχι, ακόμη συμβόλαιο υπάρχει, όπως και για κάποιους προσφεριστές. Από εκεί και πέρα είναι θέμα απόφασης του ιδιοκτήτη της ομάδας πλέον και του διοικητικού συμβουλίου. Ναι. Εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Και πάλι συγχαρητήρια, Λιάσο, για το ότι οδήγησε τον Άρη στην επιστροφή του στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα, μου επιτρέπετε, 10 δευτερόλεπτα να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου, στη διοίκηση που στάθηκε δίπλα μας. Αφιερωμένο αυτή η επιτυχία στο να είναι στον πρώην πρόεδρο κύριο Τζον Παναγή. Ναι. Έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμούσα ιδιαίτερα, είχαμε άριστες σχέσεις. Ήταν από τους ανθρώπους μαζί με τον Λίσανδρο Λισάνδρου και το Στόκεντρο Στυλιανού που με στήριξαν από την αρχή. Εκεί που είναι νομίζω και ο Τζον Παναγή θα το χάρηκε, γιατί εγώ δεν τον έζησα πολύ τον άνθρωπο, αλλά μου είπαν ότι ήταν άρρωστος αριανός από τον καιρό που ήταν μικρό παιδί και δεν έφυγε δυστυχώς νωρίς. Τον άνθρωπο, η αγάπη που είχε για τον Άρη, έχανε ο Άρης, έκλαιγε, νικούσε ο Άρης, έκλαιγε από την κίνηση. Ήταν κάτι το απίστευτο. Μα εγώ τον έβλεπα που ήταν μπροστά από τα θεωρία πριν γίνει πρόεδρος του Άρη και το προσυπογράφω αυτό που λες. Ναι, όντως έτσι ήταν. Οι κουβέντες του και τη διάρκεια της ημέρας, όχι μόνο στα παιχνίδια. Δεν έχανε προπόνηση, αν και πρόεδρος. Και συνήθως και στις ώρες που δεν είμαστε κάτω στο γήπεδο, όλες οι κουβέντες του περιστρέφονται γύρω από τον Άρη. Ευχαριστούμε πολύ, Λιάσο. Καλό βράδυ. Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Λιάσος Λουκά, προπονητής του Άρη. Είπαμε καινούργιο καθεστώς τον Άρη. Να δούμε ποιες θα είναι κινήσεις που θα κάνουν. Να δούμε μια ομάδα που. Τι φιλοδοξίες θα έχει στη νέα σεζόν. Σίγουρα. Μια και φιλοξενήσατε και τον αφίλωτο Γιάσο τον Λουκά, να πούμε τα συγχαρητήριά μας και στον Άρη. Τα δώσαμε κιόλα ούτω ή άλλω επίσημα σαν ανόρθωση, αλλά και ιδιαίτερα έτσι στεκόμαστε στην ομάδα της ΠΑΕΚ, γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα πρώτης κατηγορίας. Η ΠΑΕΚ ποτέ δεν ήταν. Ναι. Οπότε έχει μια ιδιαίτερη σημασία και συμβολισμούς για τον προσφυγικό κόσμο το ότι πρώτη φορά μια ομάδα της επαρχίας Κερίνιας θα παίξει στην πρώτη κατηγορία. Οπότε θα περάσει και αυτή το δικό της μήνυμα.
και το θεωρούμε πολύ σημαντικό ήδη. Αν υπομονούμε για την πρώτη φορά που θα φιλοξενήσουμε την ΠΑΕΚ στο γήπεδο μας. Τώρα, προηγουμένως μιλήσαμε για το θέμα του Κεσπάγια. Mm-hmm. Είπες ότι θα γίνει για τους ποδοσφαιριστές. Καταρχήν, ο Κριασβίλη έκανε δηλώσεις εχθές ο άνθρωπος, ήταν ειλικρινής, ότι έχει καλύτερες προτάσεις και μάλλον θα φύγει. Υπάρχει ένα θέμα να του κάνετε πρόταση εσείς να παραμείνει? Κοιτάξτε, έχει γίνει επαφή με τον Τόρνικε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η αξία του σε καμία περίπτωση, αλλά από εκεί και πέρα ο ίδιος μας έχει εκφράσει τη φιλοδοξία ότι αξιολογεί τον εαυτό του σε ποσά που είναι αδύνατον να τεθεί συζήτηση. Θεωρεί ότι θα βρει την πρόταση στο ύψος του ποσού που θέλει και αν αυτό συμβεί, δηλαδή πάρει τα λεφτά που ζητά από κάποια ομάδα, δεν έχουμε παρά να του ευχηθούμε καλή επιτυχία και ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα δύο χρόνια που είμαστε μαζί. Το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό. Οι ποδοσφαιριστές ψάχνουν το καλύτερο όπως αξιολογούν οι ίδιοι τον εαυτό τους, συμβόλαιο που μπορούν να βρουν. Από εκεί και πέρα, σαφώς για μας αυτό το θέμα, με τα δεδομένα που είχαμε μπροστά μας, δεν είναι εύκολο να ξανανοίξει. Μα νομίζω έτσι λειτουργεί πλέον το ποδοσφαίρο. Δεν είναι όπως παλιά. Είναι δύο χρόνια στην ομάδα, έχει προσφέρει, αλλά παίρνει 10, του δίνει ο άλλος 20, θα πάει στις 20. Είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, δεν είναι. Να το καταλάβει ο κόσμος. Το περιγράφεις ομά, αλλά έτσι. Μα ομά είναι πράγματα. Τώρα, για τον Κβιλιτάια, πώς είναι τα πράγματα? Γιατί αυτό που ακούω ότι δύσκολα μένει. Είναι δανεικός από την Γκένκ, Βελγίου. Ναι. Εντάξει, έχει μια μεγάλη αξία ο ποδοσφαιριστής, είναι δεδομένο και με τη σεζόν που έκανε. Εμείς θέλουμε να τον κρατήσουμε, αυτό μπορούμε να το πούμε. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα επαφών που θα γίνουν με την ομάδα του. Η πρώτη επαφή που είχε γίνει ήταν σε βαθμό που έκανε απαγορευτική τη συζήτηση. Πλέον τα δεδομένα φαίνεται να έχουν διαφοροποιηθεί, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί αντιλαμβάνεστε πως τα έχουμε βάλει σε μια σειρά ότι πρώτα πρέπει να κλείσει το θέμα του προπονητή και μετά θα υλοποιηθεί το πλάνο του, το οποίο βεβαίως πλάνο, αυτό καλό είναι να το πούμε, να το ξέρει ο κόσμος, υπάρχει, το ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή δεν είμαστε στο μηδέν αυτή τη στιγμή. Ναι. Υπάρχει μια δομή του πώς θα χτιστεί η ομάδα και θα αρχίσει να γνωστοποιείται η υλοποίησή της. Απλώς θα ξεκαθαρίσει και με άλλους παίκτες. Νομίζω και του Βουργκότς λέγει το συμβόλαιό του. Ναι, είναι αρκετών ποδοσφαιριστών που λέγει. Όταν με το καλό πέσουν οι υπογραφές με τον Κεσπάγια, αντιλαμβάνομαι ότι θα ξεκινήσουν να βγαίνουν και ανακοινώσεις για παίκτες που δεν θα είναι στον Αντώνης Παπαδόπουλο. Και αντίστοιχα ανανεώσεις, μεταγραφές και όλα τα. Τώρα, έχει γραφτεί για τον Ρουσιά από χθες, δόθηκε συνέχεια σήμερα, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που πιθανόν να είναι στον Αντώνης Παπαδόπουλο τη νέα σεζόν. Οφείλουμε να είμαστε σοβαροί όταν μιλάμε δημόσια. Ναι. Από τη στιγμή που δεν έχουμε τον προπονητή μας και μόλις πριν λίγα λεπτά πολύ σου είπα ότι τις επιλογές θα τις κάνει ο προπονητής. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε με οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή προτού συμφωνήσουμε με τον προπονητή? Ναι. Το αν οποιοδήποτε παίχτης, όχι ο Ρουσιάς που με ρωτήσατε, που όντως κάνει πολύ καλή σεζόν, αλλά δεν είναι αυτή η ερώτηση που μου έκανες για τη σεζόν που κάνει ο Ρουσιάς, μπορεί να είναι στα πλάνα του προπονητή αν μείνει να το συζητήσει. Μπορεί να είναι. Όμως σαφώς δεν μπορεί να υπάρχει ούτε συμφωνία, ούτε πρόταση, ούτε τίποτα. Ναι. Πριν εκδοθεί πρώτα, ναι, αφού πέσουν οι υπογραφές, η παραμονή του προπονητή. Σίγουρα όμως, αυτό δεν μπορούμε να μην το πούμε και σου το αποκαλύπτω, ότι σε καμία περίπτωση δεν αγνοήσαμε στην αξιολόγηση που έχουμε κάνει για ποδοσφαιριστές την εγχώρια αγορά. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι όλες οι ομάδες πλέον κινούνται. Για έτσι αλλιώς έχετε και ένα παιδί που τον πήρατε πέρσι, τον Άντρης Νεοφύτου, και έμεινε δανεικό στην Καρνιόνισσα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Κεσπάγια θα τον δει στις προπονήσεις και θα αποφασίσει αν θα επιστρέψει εκεί στη βάση του. Ναι, είναι και ο Μιχάλης Ιωάννου που ήταν στην Ολλανδία. Αυτός είναι δανεικός στην Ολλανδία, ναι. Έκανε και αυτός. Και ο Γιωργαλίδης που ήταν στον Ασίλ. Και ο Κατσαράβα, άλλη περίπτωση βέβαια από το ποδοσφαιριστή. Αυτό, με αυτόν τι θα γίνει, γιατί έχει τραυματιστεί. Θα επιστρέψει ο Παπαδόπουλος ή μπορεί να μείνει? Αν δεν προκύψει κάτι άλλο, θα είναι στο κάλεσμα για την επανάληψη της προετοιμασίας. Ναι, θα είναι έτοιμος, ξεπέρασε το θέμα. Αναμένουμε ότι με την προετοιμασία ιατρικός θα είναι εντάξει για να ξεκινήσει η δουλειά. Όμως με τον Κατσαράβα είναι να γίνει μια συζήτηση, να δούμε και ο ίδιος τι σκέφτεται για το μέλλον του. Και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί κάτι που να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Εννοείται ότι από τη στιγμή που υπάρχει συμβόλαιο και δεν προκύψει κάποια άλλη εξέλιξη, θα είναι κανονικά μαζί μας. Ναι. Τώρα για τους δανεικούς, ναι, είναι γεγονός ότι αξιολογήθηκαν μέσα στην σεζόν και θα πάρουν την κλίση τους κι αυτοί να είναι με την ομάδα μας και από εκεί και πέρα
στο πέρασμα του χρόνου θα μας πει και ο προπονητής τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται. Απλώς επειδή είπαμε, είπες για τους Κύπριους, για την τοπική αγορά, mm-hmm. να κάνω μια αναφορά σε ένα παιδί που πραγματικά έκανε υπομονή και έχει δώσει το κάτι παραπάνω τον τελευταίο καιρό. Ο Παύλος Κορέα έβαλε τα δυο γκολ με τον Αποέλ. Γενικά έδειξε ότι είμαι εδώ και θα στηρίζεται πάνω του πλέον ο Κεσπάια. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ο Παύλος. Τον έχουμε χρόνια στην ομάδα. Αλλά φέτος πήρε την προβολή που του αναλογεί και να σας εξηγήσω τι εννοώ. Πέρσι, το καλοκαίρι δηλαδή του 20, έλεγε το συμβολαίο του. Ναι. Στο τελευταίο εξάμεινο του συμβολαίου του, δόθηκε δανεικό στον Εθνικό. Έκανε καλή παρουσία, πήρε λεπτά. Και όταν ήρθε το καλοκαίρι, ο Εθνικός θέλησε να τον κρατήσει, του είχε κάνει πρόταση. Ο προπονητής μας επέμενε ότι δεν θέλει να τον αφήσει να φύγει. Παρά το γεγονός ότι τον είχε δώσει δανεικό στο τελευταίο εξάμεινο του συμβολαίου του, ήθελε να μείνει. Και τον ανανεώσαμε. Ναι. Το Γενάρη δεν έπαιζε πολύ. Ο ίδιος θέλησε να μας ρωτήσει και πολύ λογικό ήταν ποια είναι τα πλάνα που έχουμε για τον ίδιο. Ήρθαν προτάσεις και από τον Εθνικό και πάλι, αλλά και γενικότερα για να τον δώσουμε δανεικό. Πάλι ο προπονητής μας επέμενε ότι δεν θα το δώσει. Και το παιδί είχε λίγο εκείνη την απορία του στυλ. Αν μείνω εδώ θα παίξω. Και αφού δεν με βάζει να παίξω, γιατί επιμένει τόσο πολύ να με κρατά. Να μην με αφήνει να φύγω. Νομίζω ότι... Εντάξει, την απάντηση πλέον την πήραμε εμείς, την πήρατε εσείς στο γήπεδο. Νομίζω ότι πλέον ξέρω όλος ο κόσμος. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, mm-hmm. γιατί ένα λεπτό έμεινε, έφυγε ο χρόνος χωρίς να το καταλάβουμε, mm-hmm. για την αξιοποίηση αυτής της επιτυχίας. Mm-hmm. Εντάξει, είπαμε θα κάνετε μια φιέστα μετά, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αν είναι καλά τα πράγματα με τον κορονοϊό, πλέον θα βγουν πακέτα διαρκείας, περιμένετε κόσμο. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγάλο όφελο. Υπάρχει και οικονομικό όφελος από αυτή την ιστορία με την κατάκτηση του κυπέλλου. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι είχαμε ένα πλάνο για τα διαρκείας. Η εξέλιξη την οποία συζητήσαμε πριν με την Ευρώπη μας έχει φέρει κάποια άλλα δεδομένα τώρα, αφού θα έχουμε και κόσμο στα ευρωπαϊκά, που ίσως διαφοροποιήσουμε λίγο το πλάνο μας. Αλλά πιο συγκεκριμένοι μπορούμε να γίνουμε όταν θα εκδώσουμε τις νέες κάρτες. Να ξέρουν όμως οι κάτοχοι διαρκείας, επειδή είναι ένα θέμα που το συζητήσαμε πολύ διεξοδικά ως ομάδα και η διοίκηση, ότι δεν πρόκειται να μην βρούμε τον τρόπο να τους αποζημιώσουμε για τη στήριξή τους, παρά το γεγονός ότι πέρσι, την ώρα που αγόραζαν το διαρκείας, είναι αλήθεια ότι δεν ήξεραν ούτε οι ίδιοι αν θα δουν παιχνίδια, ναι. ή αν δεν θα δουν. Δεν είδαν, και το ξέρουμε ότι δεν είδαν. Τώρα που ολοκληρώθηκε η σεζόν, έχουμε συνολική εικόνα του τι συνέβη και να περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις για να καταλάβουν ακριβώς με ποιο τρόπο θα τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα τους επιστρέψετε κάτι πίσω σε εισαγωγικά εννοείς. Με την νέα αγωνιστική περίοδο, mm. εντάξει, ίσως η οικονομική κατάσταση δεν επέτρεπε να επιστραφούν τα λεφτά. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη Χριστοφόρου για την παρουσία σου εδώ. Ξέρεις ότι είναι πιεστικός ο χρόνος, ο τηλεοπτικός, ο ραδιοφωνικός. Σαφώς και έτσι να πούμε και μπράβο και στο Capital, αλλά και σε εσένα πόλη που συνεχίζεται αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ γιατί προβάλλεται και πολλές φορές αθέατες πλευρές του ποδοσφαίρου που ίσως να μην προβάλλονται αλλού και έχει την αξία του. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση που μας καλέσατε εδώ και χαιρόμαστε που αυτές τις μέρες απασχολούμε πολύ τα μίντια για καλό λόγο που είναι η κατάκτηση του κυπέλλου. Ελπίζουμε να έχουμε λόγους να τα ξαναβούμε. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη και πάλι συγχαρητήρια στην οικογένεια της Ανόρθωσης. Ήταν η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν 2021. Αν είμαστε καλά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα επανέλθουμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ φυσικά και όλα τα παιδιά, όλους τους συναδέλφους που είναι πίσω από τις κάμερες και συμβάλλουν για να βγαίνει στον αέρα κάθε Τρίτη. Εμείς θα έχουμε την ενημέρωση καθημερινώς λίγο πριν τις 8 με τα νέα της ημέρας. Καλή σας νύχτα, καλό καλοκαίρι από την εκπομπή.